Μπορεί η συμμετοχή στην κινητοποίηση να μην ήταν μαζική, ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι 4 σωματεία συνταξιούχων του νομού συνεννοήθηκαν και πραγματοποίησαν από κοινού μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας προκειμένου να δηλώσουν κατηγορηματικά την ανάγκη λήψης οικονομικών μέτρων για τη βελτίωση της ζωής τους. Δεν θα επιτρέψουμε λόγω της ακρίβειας κανένα συνταξιούχος να πεινάσει. Σε κανένα συνταξιούχο να κόψουν το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται εις βάρος μας και τα οποία συνεχίζονται και θα συνεχίζονται εάν εμείς δεν αντιδράσουμε δυναμικά. Πρόκειται για τα σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕ και Ναυτεργατών, μέλη των οποίων συγκεντρώθηκαν το πρωί στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ, πρώην ΤΕΒΕ, Σωτήρης Μπουχάγερ, και η πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, Σοφία Λίβερη. Ο εμπεγμός έχει φτάσει πια στο αμήν, δεν πάει άλλο. Ό,τι εξαγγείλεται και ό,τι ο κόσμος ακούει δεν είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος πρέπει να μάθει σε μια δεύτερη ανάγνωση πάντα. Δηλαδή αυτά που ακούει δεν πρέπει να τα εκλαμβάνει αμάσιτα, πρέπει να τα επεξεργάζεται και να κάνει μια δεύτερη ανάγνωση. Εμείς αυτό που ξέρουμε στην πράξη είναι ότι όποια εξαγγελία έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, εμείς το αποτέλεσμα που έχουμε στις τσέπες μας, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι εργαζόμενοι, σε ενεργή δράση ή οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι μηδενικά. Βλέπουμε καθημερινά το εισόδημα να συρρυκνώνεται, βλέπουμε καθημερινά την επιβίωση να μην μπορεί να υπάρξει σε ένα επίπεδο τέτοιο που είναι να είναι αξιοπρεπές, έτσι, και κάθε μέρα λιγοστεύουν αυτά τα οποία έχουμε. Εάν δεν πιστεί ο κόσμος ότι θα πρέπει να διεκδικήσει αυτά τα οποία τόσα χρόνια τα έχουν αφαιρέσει μέσα από τις τσέπες των ανθρώπων, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων, δεν θα γίνει τίποτα. Ο κόσμος πρέπει, επαναλαμβάνω, να κάνει μια δεύτερη ανάγνωση στις εξαγγελίες. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους, να μην ακούν αυτά τα οποία η κυβέρνηση προπαγανδίζει κάθε μέρα. Οι αυξήσεις οι οποίες θα δοθούν μόνο σε όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά. Και ποιοι είναι αυτοί? Περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα. 1,5 εκατομμύριο μένει εκτός της οποιασδήποτε πενιχρής αύξησης θα δώσει η κυβέρνηση. Τι ζητάμε? Να δοθούν αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, γιατί είτε παίρνει κάποιος 500 ευρώ είτε 1,000, δεν μπορεί να αντιπεξέλθει. Η ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης απορροφά τουλάχιστον το 50% της όποιας σύνταξης λαμβάνουμε. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι διεκδικούμε τουλάχιστον αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Διεκδικούμε να πάρουμε τα αναδρομικά τα οποία μας κόπηκαν παράνομα και καταχρηστικά. Διεκδικούμε να πάρουμε τα δώρα μας, τα οποία πληρώσαμε άλλος 20, άλλος 30, άλλος 40 χρόνια δουλειάς. Είναι λεφτά τα οποία μας τα έχουν περικόψει παράνομα και απαιτούμε να τα πάρουμε. Και απαιτούμε η κυβέρνηση κάθε φορά που βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις να τις σέβεται και να τις εφαρμόζει.